Είναι η μεγάλη δυνατότητά του να κορυφώνει τη διασκέδαση και στη συνέχεια με ευκολία να μετατρέπει το κλίμα σε κατάσταση ψυχαγωγίας χωρίς να χάνει την επικοινωνία με το κοινό του, με το οποίο βρίσκεται σε μια διαρκή διάδραση. Πρόκειται για ένα μεγάλο σύγχρονο λυράρι και τραγουδιστή με πλούσιο και βαθύ συνέστημα, λαμπρή άρθρωση και επιθαρχημένο ύφος και πάνω απ' όλα βαθύ γνώση του παραδοσιακού τρόπου παίξηματος και τραγουδίσματος. Του εύχομαι καλή συνέχεια με τιμή Μανώλης Αλούστρος. Κάθεσαι αναπαυτικά. Είσαι εντάξει. Νεράιδες γύρω γύρω δεν έχουμε. Νεράιδες δεν έχουμε. Να σε αποπλανήσουμε, να σε βγάλουμε μέσα από τον κύκλο, δεν θα το κάνουμε. Θέλουμε όμως να σε ακούσουμε να παίζεις μόνο σου λίρα. Για ένα λεπτό το χειροκρότημά σας. Είναι ο Αλέκος ο Πολυδρονάκης. Μας συνδέει μια φιλία από το 1980. Έχω κάνει πολλά ξενύχτια στην Αποστολή. Κρύβε χρόνια. Κρύβε χρόνια. Χρόνια. Θέλω να σας παρακαλέσω, εάν έχετε κάποιος, κάποια, μια ερώτηση να του κάνετε, να την ακούσουμε. Τι θέλετε να ρωτήσετε τον Αλέκο? Είναι και ο Νίκος ο Καβιανός εδώ, ε. Ναι, μη ρωτήσετε πράγμα για να βγούμε από να παίζουμε λίρα. Μπράβο, μπράβο. Πολύ ωραία. Εγώ λοιπόν. Θέλω να ακούσω τι λέει για όσους σημερινούς καλλιτέχνες, αυτός ο παλιός καλλιτέχνης. Ήτανε μαθητές του όλοι αυτοί. Τι λέει? Την άκουσες την ερώτηση? Πώς βλέπεις την κριτική μουσική στο μέλλον και τα νέα παιδιά, τους νέους καλλιτέχνες? Έχει πάρα πολλά παιδιά που παίζουν πολύ ωραία λίρα, αλλά κάνουν το εξής σφάλμα. Όταν παίζουν σκορδαλό, να μην βάζουν νια-νια-νια-νια μέσα, γιατί ο σκορδαλός η κάθε ντουνότα είναι Βυζάντιο. Και δεν είναι πιο μάγκες αυτοί από το γέρο σκορδαλό, το δάσκαλό μας, για να κάνουν, δηλαδή απάνω στα πατήματα του σκορδαλού, πάνω να κάνουν τους έξυπνους. Δεν είναι ωραίο αυτό. Πάντως είναι ευχάριστο να πιάζει να τόφια το σκορδαλό. Πάντως είναι ευχάριστο το γεγονός ότι τα νέα παιδιά που ασχολούνται με την κριτική μουσική έχουν πάει και έχουν σπουδάσει μουσική, γνωρίζουν μουσική, αγαπούν την κριτική μουσική και έχουν ευτυχώς για όλους και για το μέλλον ότι έχουν την όρεξη και τη διάθεση να καταγράψουν και να αφήσουν πονήματα δικά τους. Να σε καλά, Αλέκο. Αυτά τα έχουνε μέσα τους. Εγώ έμαθα γύρα χωρίς δασκάλους. Μα γι' αυτό είπαμε για την νεράιδα. Τώρα δεν έχουμε νεράιδες. Να σε καλά, Αλέκο. Εγώ, η αποστολή μου, Αλέκο, φίλες και φίλοι, η αποστολή μου τελειώνει εδώ. Θα παρακαλέσω τον Γρηγόρη να έρθει για τα υπόλοιπα. Να μαζέψουμε τις οθόνες και να κάνουμε αυτό που λέγεται η απόδοση τιμών, η απόδοση αγάπης, η απόδοση ευχαριστώ στον Αλέκο τον Πολυχρονάκη για ό,τι μας έχει προσφέρει μέχρι σήμερα. Σας ευχαριστώ. Ο φίλος μου ο Κρυαράκης, ο Γιάννης, είμαστε χρόνια φίλοι και η φιλιά θα κρατήσει μέχρι να τελευταία ρανίδα. Σ' αγαπάω πολύ, Γιάννη, να είσαι καλά. Και σένα και το γυναικάκι.
Λοιπόν, δεν σας καθυστερούμε άλλο. Τελειώσαμε τα διαδικαστικά. Τα βίντεο αυτά θα ανεβούν και στο YouTube, θα μπορείτε να τα δείτε όλοι. Βεβαίως. Θα παρακαλούσα τον Νίκο τον Καραβιράκη, επί χρόνια συνεργάτη του Αλέκου του Πολυχρονάκη, ο οποίος μας κάνει την τιμή να είναι εδώ μαζί με πολλούς ακόμα εκλεκτούς καλλιτέχνες της Αθήνας που διασκεδάσανε στην Αποσπερίδα, έπαιξαν στην Αποσπερίδα, και θα ήθελα να τους αναφέρω όλους, αφού γίνει η απονομή όμως από τον Νίκο τον Καραβιράκη στον Αλέκο τον Πολυχρονάκη, για την προσφορά του στην κριτική μουσική παράδοση. Έλα, Νίκο. Θα πεις πράγμα. Αυτό είναι το Νικολιό, το Καραβιράκι, που ήταν μπουζουξής και τον έκανα λογοδιέρι εγώ. Νέο ψέματα. Είναι και πρώτη φορά. Καλησπέρα σε όλους, να είστε καλά. Ένα κεφάλαιο από την καλλιτεχνική μου πορεία, σε εισαγωγικά το καλλιτεχνική, από την πορεία μου ως μουσικό, είναι ο Αλέκος. Είναι ο Αλέκος, γιατί, και το λέω με τιμή, και το λέω πραγματικά με τιμή, γιατί περάσαμε πάρα πολύ καλά με τον Αλέκο, και όσον αφορά τη μουσική, την κριτική μουσική, αλλά όσον αφορά και την παρέα μας. Είναι άνθρωπος φιλόξενος, είναι νομίζω η προσωποποίηση του Μερακλή όσον αφορά τους συνεργάτες, και όταν λέω Μερακλής το εννοώ, και γιατί το λέω αυτό. Γιατί ενώ πέσαμε όλο το βράδυ και κοιμόμαστε στους φόρους, στο χωριό του, μες στο σπίτι της μάνας του, του πατέρα του, το πρωί θα σκοτεί και τραγουδούσε συνέχεια τη σφύριση. Όλη η μέρα της μέρας, μου λέγει η μέρα. Όλη η μέρα λοιπόν τραγουδούσε, ενώ όλο το βράδυ πέσαμε. Είμαστε κουρασμένοι, είχαμε πιει τον Αγλέωρα. Εμείς όμως καθόμαστε και αυτός γύριζε να ποτίσει τα λουλούδια της βασιλικούς που είχε γύρω γύρω το σπίτι του και συνέχεια τραγούδωσε. Συνέχεια. Έφυγε από το χωριό, ήρθε εδώ, όποτε πάμε στο σπίτι του εδώ συνεχίζει και τραγουδάει. Νομίζω αυτό δεν θα σταματήσει ποτέ. Έχουμε ένα ιδιαίτερο άνθρωπο μπροστά μας, και το λέω πραγματικά ιδιαίτερο, γιατί σε μένα έδωσε πάρα πολλά, πάρα πολλά. Όσο και αν νομίζω ότι κάποιοι είμαστε μεγάλοι κλπ. Παίρνουμε πολλά από τον Αλέκο. Αυτά που προείπαν από κάποιοι συνάδελφοι, ότι είναι, καταρχήν είναι μεγάλος τραγουδιστής. Σας το λέω τώρα, σας το δηλώνω ότι είναι πολύ μεγάλος τραγουδιστής. Δηλώνω με κάποιους άλλους τραγουδιστές ότι είναι καλοί κλπ. Ναι, συμφωνώ, αλλά μέσα σε αυτούς είναι και ο Αλέκος. Ο Αλέκος είναι μεγάλος τραγουδιστής. Έχει τεχνική όσον αφορά τον τρόπο έκφρασης, και το μερακλίτσι του τον έχει κάνει να εκφράζεται όπως εκφράζεται. Δεν είναι τυχαίο αυτό που κάνει. Είναι ιδιαίτερος, θα είναι ιδιαίτερος, και για μένα υπήρξε ένας ιδιαίτερος συνεργάτης. Το λέω πραγματικά και συγκινούμε. Αγαπητέ Αλέκο, σε ευχαριστώ για την πρόσφατη. Σε όλους τους λαουδιέρες πάντα είχε, όπως σε εισαγωγή, είχε καλούς λαουδιέρες δίπλα. Δεν θέλω να λέω ότι είμαι καλός λαουδιέρες, αλλά πάντα είχε καλούς συνεργάτες δίπλα. Γιατί είχε ψηλό. Λοιπόν, γιατί είχε ψηλό αίσθημα αισθητικής δίπλα του. Η αισθητική του λοιπόν τον οδηγούσε σε αυτούς τους μουσικούς. Αυτή η μουσική του άρεσε. Έχουμε πάρα πολλούς καλούς συνεργάτες και φίλους και καλούς λαουτιάδες. Αυτός είχε τι ήθελε, τους συνεργάτες που έχουν τη συγκεκριμένη αισθητική. Σε ευχαριστώ λοιπόν, Αλέκο, που με επέλεξες σε ένα από αυτούς. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, και Νικολιό, καλά τα πας. Σε παραδέχομαι. Αλλά το θέμα ότι εγώ δεν έπαιρνα μεγάλους λαουδιέρδες και φίρμες. Γιατί με κάναν ό,τι θέλανε αυτοί. Και εγώ ήθελα να... Το Νικολιό ήταν 15-16, πόσο ήμουν. Περιπτική. Όλα τα λαγούτα ήταν 15-14 μέχρι 16. Γιατί όταν τους έλεγα, μ' ακούγανε. Και τραγούδαγα εγώ και δεν με πειράζανε. Ωραία. Λοιπόν. Σου απομείνω να σου απονέμω λοιπόν το τίτλο που ευχαριστώ τον κόρη που μου έδωσε την ευκαιρία να το κάνω. Σε ευχαριστώ. Αγαπητέ φίλε και συνεργάτη Αλέκο, αύριο το διαβάσεις. Αύριο το διαβάσεις. Προφανώς λέει καλά λόγια. Λοιπόν,
να είσαι καλά και να συνεχίσεις, να συνεχίσεις να είσαι... Λοιπόν, στη μέση. Ένα χειροκρότημα στον Αλέκο τον Πολυχρονάκη, ρε παιδιά. Εντάξει, καλό είναι το πιλάφι του Κνάρη, δεν παίζεται, αλλά... Λοιπόν, πολύ γρήγορα θα κάνουμε άλλες δύο απονομές και ξεκινάει το γλέντι. Θα χορέψει ο πολιτιστικός σύλλογος Εολίδα, που μας κάνει την τιμή να είναι εδώ. Ο Άγγελος ο Τσαγδής είναι χοροδιδάσκαλος. Και η Έρη Κοντογούρη. Το φτιάξε. Λοιπόν, θα παρακαλέσω την πρόεδρο της Παγκριτίου Ενώσεως, την κυρία Ρένα Βασιλάκη, που μας θυμάει με την παρουσία της σήμερα και είναι, ξέρω ότι ήταν δύσκολο να έρθει, αλλά ήρθε. Συγγνώμη. Ξεχάσαμε τον Νίκο τον Πεντεντελάκη. Α, το λες στο βίντεο. Και γιατί δεν τον είπατε. Το βίντεο το παίξαμε. Ο Νίκος ήταν. Αλλά δεν μπορούσε να κάνει δήλωση γιατί δυστυχώς έχει φύγει από τη ζωή. Λοιπόν, η κυρία Βασιλάκη θα μου κάνει την τιμή και τη χαρά να απονείμει μια πλακέτα στο Θωμά το Χνάρη, ο οποίος δεν είναι μόνο ιδιοκτήτης του κριτικού κέντρου Ζορμπάς για 50 χρόνια. 50 χρόνια υπάρχει αυτό το μαγαζί εδώ, για όσους δεν το ξέρουν. Ένα χειροκρότημα τώρα θα βοηθήσει. Ο Θωμάς ο Χνάρης, λοιπόν, είναι ένας χορευτής, ο οποίος όταν ήρθε από την Κρήτη στην Αθήνα το 1968, μετά από λίγο διάστημα υπήρξε χορευτής της Δώρα Στράτου το 1972 έως το 1978 με τον αείμνηστο Γιώργη Κόκκινο ή Γιαλέ, επίσης από τα Λιβάδια Μελοποτάμου, από όπου κατάγεται και ο Θωμάς. Το 1974 απέκτησε μαζί με τα αδέρφια του το κριτικό κέντρο Ζορμπάς και δραστηριοποιήθηκε επιχειρηματικά και στην Κρήτη με το κέντρο Πασιφάη στο Ρέθυμνο και το Μύτο στο Ηράκλειο. Κύριε Θωμά, έλατε. Καλησπέρα και από μένα. Καταρχήν θέλω να δώσω θερμά συγχαρητήρια στον Γρηγόρη για την πρωτοβουλία του αυτή, γιατί πραγματικά, Γρηγόρη, τέτοια παιδιά σαν και σένα, νέα, να έχουν τόσο την κριτική παράδοση μέσα τους, δεν υπάρχουν. Μπράβο, θερμά συγχαρητήρια. Επίσης, πριν πω για το Θωμά, να πω μια και σε δίπλα μου και ξάδερφός μου που είπες. Βέβαια, το Γιώργος Βασιλάκη, δεν είπαμε. Καλά. Λοιπόν, ο Αλέκος είναι συνδεδεμένος με τις αναμνήσεις μας όταν είμαστε νέοι που ήρθαμε από... Εσόπαδα, μην πεις πάλι για την ηλικία. Ήρθαμε νέοι, νέα κοπέλια στην Αθήνα και κάθε βράδυ ήμασταν μαζί σου. Δεν υπήρχαν μπαρ, δεν υπήρχαν μπουζούκια, υπήρχε μόνο Ζορμπάς. Και Αποσπερίδα. Στο Ζορμπάργο. Λοιπόν, θέλω να πω ότι ο Αλέκος ο Πολυχρονάκης είναι ίδιος όπως τον γνώρισα, αυτό να το θυμάσαι. Έχει αφήσει το θετικό αποτύπωμά του στο κριτικό πολιτισμό, στη κριτική μουσική, σε όλα. Αλλά είσαι, ρε Αλέκο, ένας πολύ γλυκός τρίλος, ένας πολύ γλυκός άνθρωπος και αυτό έχει μείνει πιο πολύ απ' όλα. Είσαι ο καλύτερος άνθρωπος. Όλο πετιμέζει με δηλαδή, μάτος πετιμέζει. Τι να κάνω, σ' αγαπώ πολύ. Τώρα να πω για το Θωμά. Ο Θωμάς, λοιπόν, ο Χνάρης, είναι ένας άρχοντας της Κρήτης. Συμφωνείς, Γρηγόρη? Είναι ένας άρχοντας που όταν ξαναήρθαμε, λοιπόν, που είπα στον Αλέκο, ήταν ο μεγάλος μας αδερφός. Τότε που τα χρόνια το μόνο που μας ενδιέφερε ήταν η αγάπη μας για την Κρήτη. Ήμασταν μαζί στο χορευτικό της Παγκριτίου. Και στο χορευτικό της Παγκριτίου, και όχι μόνο συμπληρώνει, ήταν αυτός που μας προστάτευε εμάς τα κορίτσια. Και να σας πω κάτι,
Εκείνη την εποχή υπήρχε ένας σεβασμός, Νίκο. Υπήρχε ένας σεβασμός. Δεν κοιτάζαμε αν είμαστε Πασόκ ή Νέα Δημοκρατία. Κοιτάζαμε μόνο ότι είμαστε από την Κρήτη. Και η Παγκρίτιος είχε μία έγκλη τεράστια, γιατί άνθρωποι σαν το Χνάρι ήμασταν εκεί και παλεύαμε και δουλεύαμε για τον πολιτισμό μας και δεν ξέραμε ούτε μέρα ούτε νύχτα. Θέλω να σας πω ορμόμενοι από αυτό, Νίκο, ότι η Παγκρίτιος αυτή τη στιγμή, Θωμά, μια παρένθεση, η Παγκρίτιος αυτή τη στιγμή είναι 25 άτομα καταξιωμένοι με πολιτικές ταυτότητες, ο καθένας κάθε μια ό,τι ήθελε, αλλά είμαστε ενωμένοι, καταφέραμε να είμαστε μια γροθιά. Και αυτό μου θυμίζει τα νιάτα μου, που όταν ήρθαμε είμαστε μια γροθιά και στηρίζω ένας τον άλλον. Θέλω λοιπόν να καταλήξω και να πω ότι αυτό το μαγαζί εδώ ήταν η φωλιά μας. Καθόμαστε, δεν μας ενδιαφέραν οι χοροί. Όπως τώρα πάμε μόνο στο χορό, ξέρω εγώ, της Αγίας Βαρβάρας, του Περάματος κλπ. Εδώ ήταν η φωλιά μας κάθε βράδυ. Δεν πηγαίναμε στην ταβέρνα, δεν πηγαίναμε πουθενά αλλού, γιατί εδώ ήταν το στέκι μας. Εύχομαι λοιπόν το όραμά σου με τον Μιχάλη τον Τζουβανάκη να γίνει πραγματικότητα. Και όλοι εσείς να στηρίξετε όλο αυτό εδώ που γίνεται. Θέλει και ο Νίκος να σηκωθεί. Ο Ζορμπάς λοιπόν ήταν η φωλιά μας και κρατήστε το αυτό όλοι εσείς που είσαστε στις ηλικίες μας, όχι του Γρηγόρη, λίγο παραπάνω, να το θυμάστε ότι θέλουμε να είσαστε εδώ μαζί και να στηρίξετε αυτό. Όσο για το Θωμά, πραγματικά ήταν ο πιο ωραίος άντρας εκείνη την εποχή, Νίκο. Κύριε Κρυαράκη, δεν πιστεύω να έχετε αντίρρηση. Μετά από σένα, εσύ ήσουν ο πιο γλυκός. Και ο πιο ωραίος χορευτής. Ήτανε πραγματικά δίπλα του που χορεύαμε, δεν είμαστε πράγμα όλοι άλλοι. Να είστε καλά, εύχομαι να είσαι καλά, να είσαι γερός, ένας πολύ ωραίος οικογενειάρχης και να είσαι καλά. Χειροκρότημα στο Θωμά, μπράβο! Εγώ λιγάκι. Γρηγόρη, συγχαρητήρια. Με συγκίνησες. Μα συγκίνησες απλά όπως και το Θωμά. Μια τελευταία απονομή και ξεκινάμε. Τον κύριο Γιάννη Κρυαράκη θα τιμήσει ο πρόεδρος των Κρητών Δημοσιογράφων, ο κύριος Κατσαράκης, που μας κάνει την τιμή για άλλη μια φορά να είναι κοντά μας και τους προσκαλώ να κάνουμε την απονομή για να ξεκινήσει το χορευτικό. Γεια σου, Ρένα. Βλέπει μικρόφωνο και το πιάνει κατευθείαν. Καλησπέρα και από μένα. Καταρχήν, πέρα από το να τιμήσουμε τον φίλο μου τον Αλέκο, είναι μεγάλη τιμή και για μένα που με επέλεξε ο φίλος ο Γρηγόρης να δώσω έστω τη τιμή και στο Γιάννη. Θα πω δύο λόγια για τον Αλέκο, γιατί το ξέρω πάρα πολλά χρόνια, χάρη μιλάμε με τις ηλικίες μας. Με είχε βοηθήσει σε εκδηλώσεις που έκανα κατά διαστήματα, αλλά δεν θα θέλω σε πω πολλά λόγια, γιατί τα είπαν οι φίλοι. Εγώ θα πω μόνο ένα πράγμα που με χαρακτηρίζει και το έζησα από κοντά με τον Αλέκο. Νομιμοποίησε τους ξενύκτηδες. Του συνδύασε με έρωτα, με αγάπη, με ζωή. Γι' αυτό δεν πιστεύω να υπάρχει άνθρωπος που έστω και σιγανά να μην έχει τραγουδήσει. Ξένοι με φωνάζουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή διασκέδαση να έχουμε όλοι. Να τιμήσω το φίλο μου τον Γιάννη, πορά πολλά χρόνια μαζί και φίλοι. Συγχαρητήρια για τις εκδηλώσεις μου. Συγχαρητήρια, Γρηγόρη, για τις πρωτοβουλίες σου. Σας ευχαριστούμε όλους που είστε εδώ. Θέλω να ευχαριστήσω τον Γρηγόρη. Δεν το περίμενα. Τον ευχαριστώ πολύ από την καρδιά μου, όπως ευχαριστώ και τον Πρόεδρο.